Γεια σας παιδιά, είμαι η Νίκη και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε ένα από τα πιο παράξενα βραχιολάκια. Παράξενα, ναι, παράξενα δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, θα φανεί όμως όταν θα το φτιάχνετε. Μπορεί να φορεθεί και από τις δύο πλευρές. Μετά η απόφαση είναι δική σας. Ψιλοσχηματίζει μια καρδιά, αλλά ναι, ποτέ, όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω χρησιμοποιήσει 5 χρώματα. Άσπρο, μπλε, ροζ. Εδώ πάνω έχουμε ένα είδος μοβ. Και από εδώ πίσω άλλο ένα είδος. Οπότε αυτά είναι 5 χρώματα. Από εκεί και πέρα εσείς επιλέγετε πόσα θα βάλετε και τι θα βάλετε. Θα χρειαστείτε μία βάση, μπορεί να είναι και plexi-flex γιατί δεν θα την πειράξουμε. Κλιπάκια ή ένα ή δύο, η απόφαση είναι δική σας. Γάντζο. Έναν, δύο, μπορεί να θα σας χρειαστεί και δεύτερος πάνω κάτω. Αν δεν έχετε δεύτερο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μολύβι ή ένα στυλό ή οτιδήποτε τέτοιο. Λαστιχάκια και είστε έτοιμοι. Προετοιμαστείτε και ξεκινάμε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το μπλε του ωκεανού της Rainbow Loom. Αυτό που θα κάνετε τώρα, βασικά, είναι να φτιάξετε ένα καταράχτη. Οπότε, από τα δεξιά σας, θα βάζετε λαστιχάκια μέχρι να φτάσετε στο τέλος εδώ. Και πιέστε τα λαστιχάκια σας όσο πιο κάτω γίνεται, γιατί εδώ πέρα ουσιαστικά θα κάνω και κάτι που μου ζήτησε μια κοπέλα. Πάλι δεν μου έρχεται το όνομά της. Τι πράγματα είναι αυτά ρε παιδιά, να μην θυμάμαι. Θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά λαστιχάκια. Οπότε πιέστε τα προς τα κάτω για να έχετε χώρο για τα υπόλοιπα. Οπότε λοιπόν φτάνετε στο τέλος. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Και στην απέναντι πλευρά εδώ χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση το ίδιο χρώμα που έχετε. Μισό, στοιχίσω να πω. Και ξανακάνετε και βάζετε μέχρι το τέλος ξανά λαστιχάκια. Τώρα θα μου πείτε λογικά σας δουλεύω επειδή φτιάχνω καταράχτη, αλλά πραγματικά θα σας βγει αυτό εδώ, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, και φτάνετε στο τέλος. Τώρα, φυγε, θα πάρετε άλλο χρώμα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κίτρινο και θα ξεκινήσετε να βάζετε λαστιχάκια στο κέντρο. Κανονικά σαν να φτιάχνετε ένα καταράχτη. Μισό να σας το βάλω, να βολεύεστε, να βολεύομαι μάλλον. Το έχω αλλάξει θέση 250 φορές, μην μπερδευτεί ο κόσμος. Αν το βραχιολάκι βγει σαν καρναβάλι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Οπότε, τώρα θα πρέπει να έχετε 3 σειρές από βραχιολάκια. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τώρα προετοιμαστείτε για το τρίτο χρώμα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε, θα πιέσετε πάλι τα λαστιχάκια σας κάτω. Για να έχετε χώρο. Λοιπόν, εγώ θα βάζω τώρα να αλλάξει τα χρωματιστά λαστιχάκια της Rainbow Loom. Θα ξεκινήσετε να βάζετε τριγωνάκια από τη δεύτερη μπάρα και μετά. Εδώ δεν θα βάλετε. Και συνεχίζετε κανονικά. Βλέπω καρναβάλι θα βγει το βραχιολάκι. Τέλος πάντων, υγεία να έχουμε. Θα κρατήσω το ένα, θα χαλάσω το άλλο. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν,
χρώμα. Sorry αν ακούγομαι λίγο κάπως. Απλά χτες ήμουν όλη μέρα στο κρεβάτι. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Πέθανα εκείνη την ώρα. Όχι, εντάξει, μια ίωση είχα. Επόμενα. Και σταματάτε λοιπόν στο τέλος. Και τώρα ερχόμαστε στα περίεργα. Αυτό που πετάγονται λαστιχάκια παντού. Λοιπόν, θα πιέσετε κάτω και τα τριγωνάκια. Λοιπόν, και τώρα αυτό που θα κάνετε είναι να γυρίσετε ανάποδα τη βάση σας. Τώρα αν πεις, με δουλεύεις, κάνεις καταράκτη. Αλλά αλήθεια δεν κάνω καταράκτη. Θα διαλέξετε το επόμενο σας χρώμα. Εγώ διάλεξα το άσπρο που φωσφορίζει τη νύχτα. Πάλι Dreamwall, που τέτοια τύχη να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνετε είναι να ξεκινήσετε να βάζετε λαστιχάκια απλά ανάποδα. Αλήθεια, δεν γύρισε αυτό το βιντεάκι την 1η Απριλιά. Θα γίνει ένα βραχιολάκι, σοβαρά σας μιλάω. Και θα κάνετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Απλά θυμηθείτε ότι πρέπει να είναι ανάποδα η βάση σας. Και συνεχίζετε απλά στην ευθεία να βάζετε λαστιχάκια. Εγώ όταν το είδα το βιντεάκι νόμιζα ότι με δούλευαν εκείνη τη στιγμή. Αλλά εντάξει, ορίστε να το έβγαλα. Οπότε, αλήθεια, θα βγει. Οπότε, με το που τελειώσετε τη σειρά αυτή, πάτε στην δίπλα σειρά, ξεκινώντας από το τέλος και φτάνοντας στην κορυφή. Μην το ξεχάσετε αυτό. Και γι' αυτό όταν χρησιμοποιήσετε το γάτζο θα είναι λίγο περίεργο, γιατί θα το κάνετε ουσιαστικά ανάποδα και θα σας δείξω σε λίγο τι εννοώ, μόλις τελειώσουμε τα λαστιχάκια. Λοιπόν, αφού τελειώσετε λοιπόν και με αυτή τη σειρά, τώρα μας μένει να κάνουμε το κέντρο και μετά θα κάνουμε πάλι τριγωνάκια, ανάποδα. Λοιπόν, για το κέντρο χρησιμοποιήσω κόκκινο, να το κάνουμε εντελώς καρναβάλι αφού το ξεκινήσαμε το αστείο. Πάει, άντε γεια. Λοιπόν, οπότε πάλι ανάποδα από το τέλος στην κορυφή. Βάζετε λαστιχάκια και ανεβαίνετε στην κορυφή και φτάνετε στο τέλος, στην αρχή. Και μόλις φτάσετε, με ένα γάτζο καλό θα ήταν, κατεβάζετε όλα σας τα λαστιχάκια, μισό να βγάλω αυτά γιατί θα τα χρειαστούμε. Θα τα χαμηλώσω, θα τα κατεβάσετε όλα πιο κάτω. Και για τελευταία φορά, για τα τελευταία λαστιχάκια που θα χρησιμοποιήσουμε, θα βάλετε ανάποδα τριγωνάκια, ξεκινώντας από το τέλος. Θα ξεκινήσετε από εδώ. Και θα βάλετε ανάποδα τριγωνάκια. Με το ίδιο χρώμα που βάλατε και τα τριγωνάκια στην πρώτη φορά. Και ουσιαστικά τα τριγωνάκια είναι εδώ πέρα τα ροζ, τα οποία ψιλοκάνουν καρδιά. Ψιλοκάνουν, δεν κάνουν, αλλά ναι, εντάξει.
Σταματάτε εδώ, εδώ, στη δεύτερη μπάρα. Δεν χρειάζεται να βάλετε εδώ πέρα πάλι. Οπότε, τελειώσατε και με αυτά. Ξεκινάμε με το γάτσο. Sorry παιδιά, θα βάλετε και εδώ τριγωνάκι. Στο τελευταίο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με το γάτσο. Λοιπόν, ενώ συνήθως όταν χρησιμοποιήσετε το γάτσο, γυρνάγατε από την άλλη πλευρά, αυτή τη φορά θα πάτε από την κανονική. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Και αφού έχετε κατεβάσει και τα τριγωνάκια σας κάτω, μη κουνιέσαι κάμερα. Ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε τα εύκολα, θα πιάσετε αυτό εδώ το λαστιχάκι και θα το βάλετε μπροστά. Στη συνέχεια, εδώ ξεκινάνε τα περίεργα και καλό είναι να έχετε στο έτσι τη βάση σας, γιατί θα είναι πιο εύκολο να βλέπετε. Θα μπείτε μέσα από εδώ και θα πιάσετε το κόκκινο λαστιχάκι, το οποίο πάει μπροστά. Ξανά, μπαίνετε μέσα από όλα αυτά και τραβάτε το κόκκινο λαστιχάκι, το οποίο πάει μπροστά. Αυτή είναι η διαδικασία για το κέντρο. Οπότε υπολογίστε μέσα από, μέσα από το τριγωνάκι και μέσα από τα κόκκινα λαστιχάκια και πιάνετε το πρώτο κόκκινο, το οποίο πάει μπροστά. Και συνεχίζετε να κάνετε το ίδιο πράγμα μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Είναι αρκετά περίεργο, το ξέρω, αλλά αυτή είναι η διαδικασία, όπως και να έχει. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, τελειώνετε εδώ και επιστρέφετε στην αρχή. Μιλώντας για αρχή τώρα, θα μπείτε μέσα από το... Μάλλον όχι, θα το κάνω έτσι. Θα μπείτε μέσα από το τριγωνάκι. Θα πιάσετε το άσπρο λαστιχάκι, για μένα άσπρο. Θα τραβήξετε μπροστά. Θα μπείτε μέσα από όλα αυτά. Θα πιάσετε το άσπρο λαστιχάκι. Προσέξτε μην φύγουν τα άλλα. Και το τραβάτε μπροστά. Μέσα από το τρίγωνο, μέσα από τα άσπρα λαστιχάκια. Το τελευταίο άσπρο μπροστά. Συνεχίζετε. Όπα. Συνεχίζετε με το ίδιο πράγμα. Τραβάω λάθος. Ναι, τραβάω λάθος. Λοιπόν, αυτό εδώ. Ναι, εδώ προσέξτε μην περάσετε και από τα δύο τριγωνάκια. Είναι και αυτό ένα θέμα, σωστά. Γιατί έχετε ένα τριγωνάκι από κάτω και ένα από πάνω. Δηλαδή θα σας δείξω τώρα. Εδώ πέρα, εστίαση πουλάκι μου. Καλέ. Ω, ορίστε. Έχετε ένα τρίγωνο εδώ και έχετε και ένα τρίγωνο πιο κάτω εδώ πέρα, το μπλε. Εσείς θέλετε να μπείτε μόνο μέσα από το ένα τριγωνάκι και όχι από το άλλο. Αλλιώς θα είναι σαν να έχει τραβηχτεί λάθος το λαστιχάκι. Είναι αρκετά περίεργο, το ξέρω, αλλά ναι, είναι ωραίο σχέδιο, οπότε άμα σας άρεσε και το βάλετε στο μάτι, μια χαρά θα το πετύχετε. Ωραία, και αφού φτάσετε στο τέλος, πάτε να κάνετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά, ξεκινώντας πάλι από την αρχή. Θα μπείτε μέσα από το πρώτο τριγωνάκι. Θα πιάσετε το άσπρο για μένα λαστιχάκι για να το τραβήξετε μπροστά. Εδώ επίσης το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο.
Και αφού τελειώσουμε αυτό, θα βάλουμε κανονικά το εργαλείο και θα είναι πολύ πιο εύκολο. Οπότε σχεδόν τελειώνουμε. Ωραία. Τώρα θα έπρεπε όλο αυτό να είναι κάπως έτσι. Και τώρα μπορείτε να το γυρίσετε κανονικά. Και θα ξεκινήσουμε απλά και εύκολα. Θα πάρετε από τις άκρες το τελευταίο λαστιχάκι και θα το τραβήξετε μπροστά. Πάρα πολύ απλά, το κάνετε συνέχεια. Μπαίνετε μέσα από όλα. Το τραβάτε πίσω, τραβάτε το τελευταίο λαστιχάκι και το βάζετε μπροστά. Συνεχίζετε μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, και τώρα, από την άλλη πλευρά, πάλι το ίδιο πράγμα. Μέσα από τα τρία λαστιχάκια, τραβάτε το τελευταίο, το περνάτε μπροστά. Και συνεχίζετε κάνοντας το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και αφού τελειώσετε με αυτό, τώρα πάτε στο κέντρο και πάλι τραβάτε το τελευταίο λαστιχάκι που για μένα είναι το κίτρινο και το βάζετε μπροστά. Οπότε μπαίνετε μέσα, τραβάτε το τελευταίο, το βάζετε μπροστά. Αυτό είναι... Όχι, δεν είναι, εντάξει είναι. Εδώ είναι πιο εύκολο. Γιατί απλά μπαίνεις μέσα από ένα κόκκινο και τραβάς το κίτρινο. Δεν έχει τίποτα. Και το τελευταίο. Λοιπόν, αυτά είναι όλα και όλα. Δείχνει αρκετά περίεργο, το ξέρω. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχετε να κάνετε είναι από τις δύο αυτές πλευρές
Μάλλον να σας το δείξω από εδώ μια φορά. Καλά. Θα πιάσετε όλα τα λαστιχάκια. Θα τα τραβήξετε και θα τα βάλετε στο κέντρο. Προσοχή να περάσουν όλα. Και το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Μαζί με το τριγωνάκι πάντα. Τα τραβάτε και τα περνάτε στο κέντρο. Ξέχασα κάποιον. Εδώ. Τώρα, κατά προτίμηση, όχι κατά προτίμηση, πάρτε μάλλον δύο λαστιχάκια, γιατί το βραχιολάκι είναι αρκετά μεγάλο και αυτό που θα κάνετε είναι να μπείτε μέσα από όλα τα λαστιχάκια, να βάλετε δύο ακόμα και τα περνάτε από μέσα και τα επιστρέφετε στο γάντζο σας. Αχ. Εδώ. Τώρα, θα τα σηκώσετε πάνω. Sorry. Έλα, ειδική πρόσκληση θες. Εδώ. Και τώρα θα πάω εδώ πέρα, αν έχετε μόνο ένα γάτζο, βάλτε μολύβι, καλύτερα. Θα πάρετε τώρα το γάτζο σας και αυτό που θα κάνετε είναι να αρχίσετε να βγάζετε τις άκρες του βραχιολιού. Έτσι δεν θα σας βγει... Δεν θα σας βγει αυτό να είναι πιο τεντωμένο και πιο έξω, πιο πεταγμένο, αλλά θα είναι μαζεμένο και ωραίο. Οπότε το βγάζετε προσεκτικά και συν ότι μειώνει τις πιθανότητες να σκιστεί το βραχιολάκι. Οπότε εγώ το κάνω αυτό αρκετά συχνά. Αν το βραχιολάκι έχει αρκετά λαστιχάκια. Εδώ στο τέλος θα φανεί σαν να χαλάει το βραχιολάκι, αλλά δεν χαλάει. Τρία λεπτά. Άντε, για. Καλά υγεία να έχω, να την πειράσει. Και τώρα που σας μένει μόνο το κέντρο, μπορείτε να το τραβήξετε. Πάμε να δούμε τι καρναβάλι φτιάξαμε. Εντάξει, καρναβάλι δεν το λες, αλλά ωραία είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το βραχιολάκι. Άμα καταφέρετε να το φτιάξετε, μπράβο σας, κυριολεκτικά, γιατί είναι αρκετά απαιτητικό. Και τώρα για να φτιάξετε τη συνέχεια. Αυτό που θα κάνετε είναι να ξαναχρησιμοποιήσετε αργαλιούς, βάση. Καλά, πείτε το όπως θέλετε τώρα, δεν θα πλακωθούμε. Θα πάρετε λαστιχάκια και θα κάνετε, ανάλογα με τον καρπό σας, θα βάλετε λαστιχάκια. Εγώ θα βάλω 6 γι' αυτό. Sorry, κουνήθηκε πάλι. Και θα βάλετε και στη δεύτερη σειρά, στο κέντρο. Ακριβώς όσα λαστιχάκια βάλατε για την άκρη. Εσύ δεν έχεις καμία βιντεά εδώ. Λάκα μου κάνει τώρα. Δεν είμαστε καλά ρε παιδιά. Ωραία ακριβώς. Οπότε είστε εδώ. 6 λαστιχάκια εδώ, 6 λαστιχάκια εδώ. Και εδώ πέρα, εξ αρχής, το λαστιχάκι το οποίο κρέμεται, που ήταν τριγωνάκι κανονικά, θα το περάσετε εδώ. Και στη συνέχεια θα βάλετε και τα δύο ξεκρέμαστα. Αυτό εδώ. Το περάστε από πάνω. Αφού συνεχίζετε να έχετε μολύβι εδώ πέρα, όσοι δεν έχετε δεύτερο γάτζο, αυτό που θα κάνετε τώρα είναι ουσιαστικά να το δέσετε. Οπότε μέσα από όλα τα λαστιχάκια, τραβάτε το τελευταίο, το περνάτε μπροστά. Δεν πειράζει να αρχίσει να κάνει αυτό το πράγμα, ούτως ή άλλως, αν το έχετε δέσει, δεν έχετε πρόβλημα. Και το δένετε με αυτό το τέλος. Τώρα θα μπείτε μέσα από όλα αυτά εδώ τα λαστιχάκια και θα τραβήξετε
Το τελευταίο, συνέχεια το τελευταίο και θα το περνάτε μπροστά. Τώρα έχετε δύο επιλογές. Είτε θα πάρετε αυτά εδώ τα λαστιχάκια και θα τα περάσετε εδώ και θα βάλετε απλά ένα κλιπάκι, είτε θα τα αφήσετε έτσι όπως είναι και θα βάλετε δύο κλιπάκια. Και αυτό είναι που έχω κάνει εδώ, είναι τα δύο άσπρα, τα οποία ενώνονται τελικά εδώ. Οπότε εγώ θα πάρω τώρα